Πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα Γκιουλέκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και την Χαρά Καφαντάρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κυρία Καφαντάρη. Καλημέρα, κύριε Γκιουλέκα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Και καλή σεζόν, εύχομαι. Να είστε καλά. Να πάνε όλα καλύτερα. Κύριε Γκιουλέκα, γιατί δεν απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν σας ρωτάει αν είναι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμβολιασμένοι? Και σας το λέει αυτό μετά τον εμβολιασμό του κυρίου Πολάκη, και γιατί εσείς είχατε κάνει λάβαρο το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης παρέμενε ανεμβολίαστος. Γιατί λοιπόν τώρα δεν απαντάτε? Λίγο. Πολύ γρήγορα. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εμβολιασμένοι, εκτός από ένα που για σοβαρούς ιατρικούς λόγους έχει πρόβλημα εμβολιασμού. Αυτό. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση. Αλλά από την άλλη πλευρά, η διαφορά μας δεν ήταν στο αν εμείς έχουμε κάποιους ανεμβολίαστους ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιους ανεμβολίαστους στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν αμφισβητήσαμε σε καμία περίπτωση την ανάγκη του εμβολιασμού και δεν ψαρεύαμε σε θολά νερά όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές, που ξέρετε, από τη μια μιλούσε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένους χώρους, από την άλλη μιλούσε ή έκλεινε το μάτι μάλλον σε κάποιους αντιρρησίες, ας πούμε, του εμβολιασμού. Και όλα αυτά. Ούτε είχαμε τον πρώην Υπουργό Υγείας, όπως συνέβαινε με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι τα εμβόλια δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν σήμερα ο κύριος Πολάκης ήταν στην διακυβέρνηση του τόπου υπεύθυνος για τον τομέα της υγείας, τι θα έλεγε στον κόσμο? Ότι ξέρετε, έως χθες μη κάνετε εμβόλια, δεν χρειάζεται? Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Έτσι λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι οι βουλευτές εμβολιασμένοι, αλλά και πάλι σας λέω, δεν ήταν ούτε αριθμητικό. Ούτε όλοι πλην ενός. Ποιοτικό ήταν το θέμα. Ή μιας βουλευτού. Και συνολικά είναι 5 βουλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως δημοσιότητας εχθές. Κυρία Καφαντάρη. Καταρχάς, και ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και συνολικά η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί την αποτυχία της στη διαχείριση της πανδημίας, και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα με σαφήνεια, να τη ρίξει φυσικά αντιπολιτευτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ και στοχοποίησε και στελέχη μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένα επιχείρημα για να κρυφτούν οι σοβαρές ευθύνες τις οποίες έχει. Ευθύνες για το ότι δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευθύνες για τη διαχείριση την επικοινωνιακή του εμβολιασμού, τις παλινοδίες, τις αυτοαναιρέσεις και όλα αυτά. Και βέβαια, πραγματικά θα έλεγα, για την εξέλιξη του εμβολιασμού είναι υπόλογη η Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε τώρα γιατί, και τον κυρία τρόπο... Καφαλά, λέτε. Θα σας απαντήσω. Είναι υπόλογη γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε 70% εμβολιασμένοι Ιούνιο και αυτή τη στιγμή είμαστε σε επίπεδο πληθυσμού γύρω στο 55-56%. Έχουμε πολλούς δυστυχώς θανάτους και βέβαια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στα νοσοκομεία, που τώρα με την τιμωρητική της λογική βάζει εκτός εργασίας σε αναστολή υγειονομικούς και θα έρθουν οι ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία, υλοποιώντας το πρόγραμμά της που προεκλογικά έλεγε και άρα, ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Αυτό λέτε ότι κρύβεται από πίσω? Κρύβεται εγώ πιστεύω ότι αυτό ένα κρύβεται, σκοτεινό κύριε σχέδιο να παραδώσουν τη δημόσια υγεία στους ιδιώτες. Υπάρχει αυτός ο στόχος και χρησιμοποιείται το θέμα του ποσοστού των ανεμβολίας των υγειονομικών, που είναι μικρό όπως γνωρίζουμε, θέτοντάς τους σε αναστολή και απόλυση, για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι ιδιώτες στην υγεία. Θέλω να τονίσω με σαφήνεια ότι από την αρχή ήμασταν υπέρ του εμβολιασμού και με το προσωπικό μας παράδειγμα, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία στοχοποίησε συγκεκριμένα συνάδελφό μας, ακριβώς για τους λόγους που σας είπα, να καλύψει την ανεπάρκειά της στον τομέα αυτό. Εσείς θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Δεν θα κάνατε υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στην πρώτη γραμμή άμυνα στα νοσοκομεία? Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία Καφαντάρη. Επιτρέψτε μου. Ναι, με συγχωρείτε. Και για τον κύριο Πολάκη, είχε πει ότι θα εμβολιαστεί, αλλά αν διαφυσβήτητα δημιούργησε ένα πρόβλημα με τη στάση του, με το να είναι στην ΠΟΕΔΕ με την Τουτούκα. Εσείς αν ήσασταν στην κυβέρνηση, θα κάνετε κάτι διαφορετικό στα νοσοκομεία? Με συγχωρείτε, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί πάλι στα μέσα, όχι σε όλα, το τονίζω αυτό, παραποιήθηκαν πράγματα. Οι υγειονομικοί και στη συγκέντρωση που έγινε αγωνίζονταν για τις θέσεις εργασίας και να μην απολυθούν. Απ' την άλλη μεριά, δεν ήταν δηλαδή
κατά των εμβολίων. Ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο φοβάται, το οποίο έχει ενδιασμούς, δεν έχει σωστή ενημέρωση. Σαφώς υπάρχει. Αυτό το ποσοστό πρέπει να βρούμε τρόπο επιστημονικό να τον πείσουμε τον κόσμο. Και σε αυτή την κατεύθυνση, τη στιγμή που απέτυχε η Νέα Δημοκρατία, προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Αλλά όχι μόνο. Και πώς πάτε. Τι είπατε. Πώς θα πάτε. Πώς θα πάμε. Αυτό επικοινωνούμε σε όλα τα επίπεδα, κύριε Παυλόπουλε, ναι, ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά παράλληλα να ενισχυθεί το σύστημα υγείας και βέβαια να δημιουργηθούν καινούργιες δομές υγειονομικές, να μην αποδυναμωθούν. Έχουμε μέθα, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι οποίες δεν λειτουργούν. Κυρία Καφαντάρη, για να πούμε στον κύριο Γιουλέκα, με αυτά και με αυτά είμαστε στους 25.000 με τη βία. Βαριά, να το πω έτσι, εμβολιασμού στην ημέρα, εκεί που έπρεπε να τρέχουμε με 100.000. Και κύριε Γιουλέκα, ένα ερώτημα προς εσάς, γιατί εντάξει, λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας βοηθάει και τα λοιπά, μα το πρόβλημά σας στη διαχείριση της επιδημίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πολάκης? Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της υγείας. Ναι, ναι, κυρία Καφαντάρη, μου δώσε το λόγο, αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μου. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι. Εγώ λυπάμαι ειλικρινά, γιατί επιτρέψτε μου, σε μια τέτοια κρίσιμη μάχη για την υγεία όλων μας, για τη ζωή όλων μας, θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για τους συμπολίτες μας που παρακολουθούν στο δημόσιο διάλογο, να συζητάμε όχι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι φταίει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αντικειμενικά όλη την ευθύνη. Εσείς τοποποιήσατε και στην τοποθέτησή σας και δώσατε λίγο, την ευκαιρία Καφαντά, να απαντήσω. Κυρία Καφαντάρη, άκουσα από εσάς ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία, ότι φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, ότι όλοι φταίνε γιατί διαστρεβλώνουν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς φταίει και ο λαός που δεν καταλαβαίνει τις θέσεις σας, γιατί βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις δεν επιδοκιμάζει. Πολύ καλά, κύριε Γιουλέκα, δεν επιδοκιμάζει και σας την τακτική σας. Κυρία Καφαντάρη, δεν θα μιλάτε από πάνω μου. Θα περιμένετε όπως περίμενα να ακούσετε. Εάν δεν ξέρετε στοιχειώδεις κανόνες δημοσίου διαλόγου... Ελάτε, κύριε Γιουλέκα, ελάτε. Να μου το μάθετε εσείς. Σας παρακαλώ. Ο δημόσιος διάλογος πρέπει να έχει αλήθειες. Πραγματικά, να σας απαντήσει, κυρία Καφαντάρη. Πραγματικά, δεν είναι θέμα, ξέρετε, εδώ το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Και φεύγω μακριά από αυτό. Αυτό που για το οποίο θα κριθεί όχι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ασφαλώς θα κριθεί, γιατί αυτή έχει την ευθύνη απόλυτα. Αλλά θα κριθούμε συνολικά. Είναι να βγούμε από αυτή τη μάχη, όπως και όλη η διεθνής κοινότητα δίνει την ίδια μάχη, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Δίνουμε έναν αγώνα. Ακούω ότι δεν έγινε ενημέρωση. Μα από το πρωί ως το βράδυ, εσείς κύριε Παυλόπουλε, εσείς κυρία Ρεύη, και όλα τα μέσα ενημέρωση εννοώ, τα λέω εσείς, δεν το προσωποποιώ, συνεχώς έχετε θέματα για τον εμβολιασμό. Φαίνεται ειδικούς επιστήμονες, ακούμε όλες τις απόψεις. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο να πάμε στη μικροπολιτική, ξέρετε, να επενδύσει όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην καταστροφολογία. Φταίει για όλα η κυβέρνηση, δεν έχει γίνει τίποτα. Και επειδή μιλάει για το δημόσιο σύστημα υγείας, μήπως μπορεί να μας πει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ πόσες κλίνες εντατικής θεραπείας είχαν παραλάβει και πόσες παρέδωσαν μετά από 4,5 χρόνια. Δεν είχαν πανδημία όμως, κύριε Γιουλέκα. Δεν είχαν πανδημία. 520 επιπλέον. Αλλά οι ανάγκες στο σύστημα υγείας υπήρχαν. Γιατί υπήρχαν κάτι αναμονές μηνών επί ΣΥΡΙΖΑ για να μπει κανένα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά φταίει. Δεν θέλω να τα βάλουμε στο τραπέζι. Θα έλεγα το τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Και από εδώ και μπρος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ένα πράγμα. Ότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή η μάχη είναι μια μάχη από την οποία δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι μας κινδυνεύουμε. Άρα λοιπόν, όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δικαίωμά τους να μην εμβολιαστούν, δεν μπορεί κανένας να τους υποχρεώσει και να τους πάει με το χέρι, εκτός από κάποιες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, αυτοί που εργάζονται σε δομές που υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας με ευαισθησίες, όπως είναι νοσοκομεία, ασθενείς, άρρωστοι κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτοί που θέλουν να διατηρούν την άποψή τους περί μη εμβολιασμού να θέτουν σε κίνδυνο όλους εμάς τους υπόλοιπους, που εν πάση περιπτώσει δεν φταίμε και τίποτα. Δεν το λέω ότι το κάνουν εκουσίως, ακουσίως. Πάντως... Δεν είναι δυνατόν όμως να μιλάμε ακόμη και να λέμε ότι ξέρετε, εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ, αλλά θέλω να μπαίνω ελεύθερο σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας με ασθενείς. Και από εκεί και πέρα, αν είμαι φορέας του ιού, τι να κάνουμε, έτσι είμαι, ας γίνει σεβαστή άποψή μου. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, προκειμένου ακριβώς οι συνάνθρωποι μας
και όλοι μας να προστατευτούμε χωρίς να υπάρχει σε κανέναν πιθαναγκασμός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ανοίγουν τα σχολεία σε 5 ημέρες. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν ανακύψει. Μια φράση, κυρία Καφαντάρη, ελάτε, πείτε τι. Λοιπόν, εγώ θα πάω ένα βήμα μπροστά. Στην πραγματικότητα σήμερα, και είχατε πριν και την κυρία Υπουργό Παιδείας, ανοίγουν τα σχολεία. Πώς ανοίγουν τα σχολεία? Τι έχει γίνει αυτό το διάστημα της πανδημίας στα σχολεία? Έτσι, πρώτα απ' όλα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ ζητήσαμε έγκαιρα να συγκληθεί στη Βουλή η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με την Επιτροπή Εμβολιασμών και την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων να συζητηθεί το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Μέχρι στιγμής βέβαια η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό και πηγαίνουν να ανοίξουν τα σχολεία με 25 και 27 παιδιά στην τάξη, που η κυρία Κεραμέως μέσα στην πανδημία αύξησε τον αριθμό στις τάξεις. Υπάρχουν τμήματα τα οποία καταργούνται, υπάρχουν προβλήματα ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, μια και ο συνάδελφος είναι από τη Θεσσαλονίκη και από το τοπικές ΕΛΜΕ, που καταργούνται τμήματα δεσμών, να το πω έτσι, συγχωνεύονται τμήματα. Εν τω μεταξύ, η κυρία Κεραμέως σήμερα, την άκουσα προσεκτικά στην εκπομπή σας, είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι πιθανόν να τεθούν σε αναστολή και οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, αν το κατάλαβα καλά. Λοιπόν, βλέπουμε μία λογική τιμωρητική σχετικά με τα παιδιά. Εμείς προτείνουμε... Όχι, μην τα ανοίγετε όλα τα θέματα. Πρέπει να πάμε στη Μητρόπολη να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση. Να υπάρχει ΕΟΔΗ και να κάνει τεστ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γιατί θα δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μίκη το Θεοδωράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.